Φίλο και φτερό κάνουν οι ειδικοί στο αρχηγείο αστυνομίας τα όσα κατέγραψαν οι κάμερες και τα ντρόνς των διοκτικών αρχών. Κάνει εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίας κατά της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, του υποχρεωτικού εμβολιασμού και των 5G. Μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα τα οποία είχαν μαζευτεί εκεί, που ήταν γύρω στα 250 με 300 άτομα, στη μεγάλη πλειονότητα τους κάποιοι δεν έφεραν ούτε μάσκες, ούτε τηρούσαν τα πρωτόκολλα. Γι' αυτό είχαμε προχωρήσει στον εντοπισμό 22 περίπου προσώπων. Τρεις από αυτούς οι οποίοι διαπιστώθηκε από μαρτυρία, τα οποία εξασφαλίσαμε ότι φαίνεται να ήταν από τους διοργανωτές. Ήδη σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της δύναμης Χρήστο Ανδρέου, άρχισαν να φτάνουν τα πρώτα εξώδικα και καταχωρήσει υποθέσεων ενώπιον δικαστηρίου. Σχηματίστηκε ποινικός φάκελος και αναμένεται εντός της ημέρας, το αργότερο αύριο, οι υπόθεσεις αυτές να καταχωρηθούν ενώπιον δικαστηρίου. Ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα έχουμε εκδώσει εξώδικες καταγγελίες ύψους 300 ευρώ για την κάθε μια, γιατί είχαν παραβιάσει τα σχετικά διατάγματα. Μέχρι στιγμής επιδόθηκαν 18 εξώδικα, ενώ ένα ακόμη πρόσωπο που ταυτοποιήθηκε δεν έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί. Παράλληλα, τα μέλη του Γραφείου Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνεχίζουν τις εξετάσεις του υλικού που έχουν συγκεντρώσει, ούτως ώστε να προχωρήσουν σε καταγγελίες και άλλων προσώπων που παραβίασαν τα σχετικά διατάγματα.